Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι ειλικρινά που βρίσκομαι ανάμεσά σας, στους ανθρώπους της τουριστικής βιομηχανίας, ενός από τους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αλλά θα μπορούσα να πω και του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής καθημερινότητας. Ο τουρισμός διαπερνά πολλές πτυχές της ελληνικής καθημερινότητας τα τελευταία 50 χρόνια. Έχει διαμορφώσει ένα δικό του ήθος στους ανθρώπους της εργασίας, στους ανθρώπους που μετέχουν στις υπηρεσίες. Και με όλα τα μικροελαττώματα τα οποία σταδιακά τα εντοπίζουμε και τα αλλάζουμε, νομίζουμε ότι έχουμε δημιουργήσει νοοτροπίες υψηλού επαγγελματισμού αλλά και νοοτροπίες οι οποίες βοηθούν συνολικά την ελληνική δημοκρατία στο να αναπτύξει τις διεθνείς της σχέσεις πέρα και όχι μόνο από την οικονομία. Χαίρομαι επίσης γιατί σε αυτή την συνάντηση, σε αυτό το φόρο, μαζί με τους ελληνικές επιχειρήσεις είναι παρόντες οι Ρώσοι επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν κάνουν μόνο επιχειρήσεις, αλλά συμβάλλουν στην προσέγγιση των δύο λαών. Δύο λαών τους οποίους τους συνδέουν μακρύς, πολύ μεγάλες ιστορικές σχέσεις στον πολιτισμό, στις παραδόσεις, σε άλλες πνευματικές συγγένειες, σε μια αμοιβαία εκτίμηση, στηρίζονται σε ένα παρελθόν, σε ένα κοινό παρελθόν, σε κάποιες κοινές ρίζες που χάνονται στα βάθη των αιώνων και έχουν αποδώσει πολλαπλούς καρπούς οσμόσεων και διαπηδήσεων στη διάρκεια των αρκετών τελευταίων αιώνων. Επίσης, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να σας ενημερώσω από πρώτο χέρι για τη δουλειά που κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, ώστε να διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των λαών και την έλευση των Ρώσων πολιτών στην Ελλάδα, είτε για τουρισμό είτε για άλλους λόγους, και να τους παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και με άμεση ανταπόκριση. Το τελευταίο καιρό έγινε ένας μικρός θόρυβος ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από μεριά των Ρώσων πολιτών και δεν υπάρχει η αλλαγή ανταπόκριση από τις ελληνικές αρχές για τις θεωρήσεις βίζας. Εκόπασε αυτός ο θόρυβος, υπάρχουν κάποιες φωνές, μπορεί προσεχώς να ξαναέχουμε κάποιες ένα θόρυβο τέτοιο. Είμαστε εδώ, ως υπεύθυνη ελληνική κυβέρνηση, για να ενημερώσουμε, να συζητήσουμε, να λάβουμε, να είμαστε δέκτες των ανησυχιών και των ζητήσεων των δικών σας και μαζί να βρούμε τους πιο πρόσφατους τρόπους, τους πιο αποτελεσματικούς, τους πιο ταχείς για το αμοιβαίο όφελος και για την εμπάθυνση και την καλλιέργεια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της ομαλής σχέσης που έτσι και αλλιώς διαρκώς έχουν και διαρκώς υποστηρίζουν. Θέλω λοιπόν να μην σας φορτώσω με λεπτομέρειες. Θέλω καταρχάς να σας πω ότι το γραφείο μου και εγώ προσωπικά στο Υπουργείο Εξωτερικών είμαστε στη διάθεση ανά πάσα στιγμή κάθε φορέα ο οποίος επιθυμεί να ζητήσει διευκρινήσεις ή και να κάνει προτάσεις, τις οποίες με μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη ειλικρίνεια θα τις λάβουμε υπόψη μας και θα απαντήσουμε στο τι γίνεται και τι δεν γίνεται από αυτά που προτείνουμε. Αλλά θα σας πω ένα πολύ μικρό timeline, ένα περίγραμμα, δύο λόγια, για να έχετε και μια ενημέρωση από πρώτο χέρι. Ενημερώθηκα προσωπικά για το ζήτημα της προσαρμογής των θεωρήσεων στις 14 Δεκεμβρίου του 2015. Αμέσως με εντολή δική μου σχηματίστηκε μια ομάδα εργασίας, μια task force, η οποία ανέλαβε να κατασκευάσει ένα σχέδιο δράσης άμεσης επέμβασης, τι χρειάζεται βήμα-βήμα. 4 Ιανουαρίου, μερικές μέρες αργότερα δηλαδή, περίπου
δουλέψανε μέσα στις ερωτές των Χριστουγέννων, παρεδόθη αυτό το πλάνο εργασίας. Πώς θα ενισχύσουμε τις προξενικές αρχές στην ουσία και μερικές ενέργειες. Τις επόμενες 120 ημέρες, από τις 4 Ιανουαρίου μέχρι τώρα, αρχές Μαΐου μιλάμε, με ταχύς ρυθμούς, και σας διαβεβαιώ ότι η ελληνική διοίκηση δεν είναι ο ταχύτερος οργανισμός, ωστόσο με ευνοητικότητα, με συνέπεια, συχνά με αυταπάρνηση κάποιων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, φτάσαμε να υλοποιούμε ένα σχέδιο το οποίο είχε πολλές απαιτήσεις και το οποίο ζήτησε κάποια στιγμή ακόμη και να εισάγουμε νομοθετική ρύθμιση στο Κοινοβούλιο. Τα προξενία σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στη Μόσχα, απέκτησαν πρόσθετους χώρους, εξοπλισμό εγκατεστημένο, έτοιμο να δουλέψει, ενισχύθηκαν σε προσωπικό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Μόσχα το Δεκέμβριο είχε περίπου 6 άτομα στις θεωρήσεις λόγω της αλλαγής συστάτους. Αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα από 40 και δουλεύουν σε διπλή βάθμια, ενώ στο τέλος του Μαΐου θα φτάσει τα 100 άτομα. Και βελτιώσαμε και την τεχνική δυνατότητα ώστε η θεώρηση να μην απαιτεί 7 και 8 λεπτά για να περαστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εξαρτησίας, αλλά να φτάσει κάτω από ένα λεπτό, και όλη αυτή η διαδικασία βελτίωσης όλης της τεχνικής αλυσίδας, της ρουτίνας της τεχνικής, διαρκώς βελτιώνεται. Επίσης, ένα πράγμα που λάβαμε υπόψη μας από την αρχή ήταν πώς θα διευκολύνουμε την πρόσβαση των δρόσων πολιτών στα κέντρα για υποβολή αίτησης. Διαπιστώσαμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο τα σχετικά Visa Application Centers, τα VATS, ήταν 20, ένα μεγάλο στη Μόσχα και 19 σε άλλες πόλεις της Ρωσίας. Με ενέργειές μας, τα κέντρα έγιναν 28, στη Μόσχα προσετέθη ένα δεύτερο μεγάλο κέντρο, ώστε το ένα με εξυπηρετεί ιδιώτες και το άλλο τους τουριστικούς πράκτορες. Και τα υπόλοιπα συνολικά φτάνουν τα 28. Επιπλέον όμως ενεργοποίησαμε μια δυνατότητα, ένα δίκτυο που είχε ήδη ο πάροχος, τα λεγόμενα mini-vac, μικρά σημεία συλλογή στοιχείων μέσα σε τράπεζα σαν shopping shop, τα οποία συνολικά αναπτύσσονται όπου τα έχει ο πάροχος, και μερικά αποκλειστικά για την Ελλάδα, όπως το Σουρκούτ που αρχίζει 16 Μαΐου, στο Τόμσκ στις 3 Ιουνίου και στο Τσελιαμπίνσκ στις 17 Ιουνίου. Με τελευταίο το Τιουμέν 1 Ιουλίου. Όποιες δυνατότητες υπάρχουν, έστω και για ένα μικρό σημείο να διευκολυνθεί ένας πολίτης, είναι να εργοποιούμε. Και οι προσπάθειες συνεχίζονται με τις κινητές μονάδες συλλογής βιομετρικών στοιχείων και δικαιολογητικών, τα οποία έχουν ένα αυξημένο κόστος, αλλά υπάρχουν εύκολοι Ρώσοι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν και επιθυμούν μια πλέον διευκόλυνση, και αυτή παρέχεται και αυτή, σε αυτή μπορεί να έχουν πρόσβαση. Στην ίδια κατεύθυνση, οι θεωρήσεις που εκδίδουμε είναι σταθερά για πολλαπλές εισόδους και για τουλάχιστον ένα έτος. Και παρότι υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη και μια αυστηροποίηση των κανόνων εντός των χωρών της ζώνης Σέγγεν, προσπαθούμε να είναι από ένα έτος έως και 3 έτη για τους Ρώσους πολίτες. Πιστεύουμε ότι ο Ρώσος πολίτης είναι κανόπιστος, δεν έχει κανένα, είναι μηχανινός ο κίνδυνος να εκλειφθεί ως παράνομος ταξιδιώτης ή παράνομος μετανάστης. Είναι μηδενικά τα ποσοστά παράνομης παραμονής στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, και σε αυτή την κατεύθυνση η στρατηγική μας, που αρχίζει και εφαρμόζεται άμεσα, είναι να μην ταλαιπωρείται κάποιος που θέλει να έρθει να ξανάρχεται τον επόμενο χρόνο, να έχει το δικαίωμα πολλαπλών εισόδων στη χώρα και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Προβλήματα υπήρξαν. Ήταν, σας είπα αυτό, το ξέρετε ίσως κάποιοι από εσάς, ότι εκεί τις τρεις από τις δύο στις μέρες του Πάσχα στη Μεγάλη Εβδομάδα υπήρξε το επεισόδιο με τις φωτογραφίες με ουρά σε ένα Visa Center. Ήταν μια κακή συνεννόηση, μια κακή ενέργεια, μια κακή εντολή, η οποία επανορθώθηκε άμεσα και έχω την έχει παρουσιαστεί και το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε μέρα λαμβάνουμε αναφορές και φωτογραφία που ξεχνάει στην ουσία. Από τη Μόσχα, που είναι την Αυαρχίδα, από την Αγία Πετρούπολη και από την Ρογορωσίσκη. Στην Αγία Πετρούπολη και στην Ρογορωσίσκη, αυτή τη στιγμή οι θεωρήσεις εκτείνονται εντός ανθρωπτόρων. Χωρίς καμία καθυστέρηση, χωρίς καμία απώλεια. Στη Μόσχα, όπου η ζήτηση και η πίεση συνοδευτικά προς την Προξενική Αρχή είναι πολύ μεγαλύτερη. Η οδηγία που έχουμε δώσει για να διευκολύνουμε την ομαλή απρόσκοπτη ροή είναι να εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις των επόμενων 5, 6, 7 ημερών που πρόκειται, αν δούνε ότι πρέπει να ταξιδέψουν, βγαίνουν άμεσα και προχωράνε στους επόμενους. Όπως λοιπόν μας έχουν κατ' επανάληψη των ευρώσεων προξενικές αρχές και παρότι παρά τον θόρυβο το οποίο προκαλείται αδιαστάτωτα, οι ακυρώσεις ταξιδίων λίγο λίγο συζητήσεων δεν έχουν συμβεί πολύ πως καμία, εκτός από καμία εξαρτία περιπτώσεις όπου διαβατήρια δεν εξεδόθησαν διότι οι φάκελοι μετά την πληροδοτικά ήταν καλυμπείς ή ήταν πραγματικά τα στοιχεία που είχαν συμμορφθεί, είχαν καλύψεις, είτε σε μια αναγκαία διασταύρωση, σε μια αναγκαία κοινωνία με τις προσωπικές αρχές. Αυτό δεν κατέστηκε δυνατόν, δεν υπήρχαν πλήρως απαντήσεις και για λόγους προφανής ασφαλείας και για την Ρωσία και για την Ελλάδα. Αυτή η διαβατήρια δεν οι βίζες δεν θεωρήσαν. Αυτή σε περίπτωση που σε σαν σύνολο του χιλιάδου. Είναι το απολύτως προβλεπόμενο και στατιστικώς μη σημαντικό ποσοστό. Και ας πούμε και το φόρο αυτής της συζήτησης. Διότι το ζήτημα των θεωρήσεων και το ζήτημα των ελληνορωσικών σχέσεων και το ζήτημα των σχέσεων Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μόνο το τεχνικό. Το τεχνικό είναι αυτό που μας οδηγεί να την πλησιέστερα να αναπτύξουμε, να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας. Νομίζω ότι τα σύννεφα, οι σκιές που υπάρχουν στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας δυσκολεύουν και τον διάλογο Ρωσιώδη και τις σχέσεις και τις θεωρήσεις των τεχνικών θέμα. Η Ελλάδα συνεχώς υποστηρίζει στα ευρωπαϊκά φόρα ότι το ζήτημα των θεωρήσεων θα πρέπει να πολιτικοποιείται, αλλά δεν είναι τεχνικό, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις να φαίνονται εκεί. Υποστηρίζουμε επίσης όμως ότι η πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, σοβαρή, σε έναν ανοιχτό πολιτικό ορίζοντα και να μην χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την ορία κάποιων τέτοιων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αντιμετωπίζεται με μια ανοιχτή διάθεση, μπορεί να επιχειρηματολογήσει ο καθένας που τα υπέρ και τα κατά, όπως ανοιχτά αντιμετωπίζεται η απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, θα πρέπει με μια ειλικρίνεια να αντιμετωπίσουμε την απελευθέρωση της βίζας για τους Ρώσους πολίτες. Ξεκίνησε μια συζήτηση του 2013, ήρθαν μετά τα γεγονότα της Ουκρανίας, μετατέθη στις καλένδες. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το δει με μια σοβαρότητα, με ειλικρίνεια και με προοπτικές ανοιχτές, με ορίζοντες ανοιχτούς. Σε αυτή την κατεύθυνση και στην σύνοδο κορυφής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου του περασμένου χρονιάς, πριν από μερικούς μήνες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε δηλώσει σαφώς ότι δεν πρέπει να σκορπίζεται η ρίζα ως ένα εργαλείο τιμωρίας και ένα εργαλείο επιβράβευσης. Πρέπει να είναι μια ανοιχτή, σοβαρή, ειλικρινής, δυναμική όφελος σχέση διακρατική. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να κινούμε αυτή τη στάση μέσα στα ευρωπαϊκά φόρα μαζί με άλλους
με άλλα κράτη, τα οποία έχουν παρόμοιες περιπτώσεις με εμάς. Και πιστεύουμε ότι η ενίσχυση των δράσεων, των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της απρόσκοπτης επαφής των κοινωνιών και των πολιτών. Και σε αυτό είμαστε συνεπείς σε κάποιες κινήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Στις 15 Μαρτίου η Επίτροπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Μογκέρινη, μίλησε προς αυτή την κατεύθυνση. Και ότι σε αυτή την κατεύθυνση της ειλικρινούς, εγκάρδειας και απρόσκοπτης προσέγγισης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το θέμα των θεωρήσεων. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά η κατεύθυνση είναι αυτή. Ένα τελευταίο θα σας πω μόνο. Είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δημοκρατία θα κάνουν τα πάντα για να διευκολύνουν όχι μόνο τον τουρισμό, αλλά όλες τις πτυχές μιας ειλικρινής προσέγγισης των δύο λαών προς τους Έλληνες και Ρώσους επιχειρηματίες που παρίστανται εδώ. Θα κάνω μια έκκληση να μην ταραζόμαστε εύκολα από τις φήμες και τους θορύβους και να μην αναπαράγουμε τον θορύβο ο οποίος δίνει απλώς πολλαπλασιάζει εικασίες, υποθέσεις και προβλήματα τα οποία συχνά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προβλήματα, τα προβλήματα είναι για το διορθώνω. Ας μείνουμε σε αυτή τη δέσμευση και ας μεταδώσουμε και στην κοινή γνώμη των χωρών μας και στην Ελλάδα και την Ρωσία αυτή την εικόνα αισιοδοξίας, συνεργασίας, πρόοδου. Η φιλόξενη Ελλάδα περιμένει όσους περισσότερους Ρώσους μπορούν να έρθουν και επιθυμούν να έρθουν, είτε το ρεύμα αυξηθεί σύμφωνα με κάποια εκτίμηση 20-25%, είτε πάει 100%, η Ελλάδα είναι με ανοιχτές τις αγκαλιές, με έντονες τις υποδομές της, πρόθυμη, φιλική, όπως πάντα, καλύτερο πιστοποιητικό είναι οι Ρώσοι που έχουν έρθει και έχουν ξανάρθει και θα ξαναέρθουν. Και αυτοί μεταδίδουν αυτό το πνεύμα τιμότητας, επαγγελματισμού και φιλοξενίας από την Ελλάδα. Και θα ανταποκριθούμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας και για τη στήριξη των ισχυρών διακρατικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Οι επισκέπτες που έρχονται από την Ρωσία στην Ελλάδα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές. Είναι οι καλύτεροι αγγελιοφόροι των μηνυμάτων ειρήνης, φιλίας, συνεργασίας και προκοπής. Και σε έναν κόσμο που κλειδωνίζεται από αστάθεια και στη Μεσόγειο και στις περιοχές πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, αυτή η σχέση, αυτό το ταξίδι, αυτή η επαφή είναι η καλύτερη εγγύηση για σταθερότητα, ασφάλεια, ανάπτυξη και πρόοδο. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε πρόοδο στις εργασίες του χώρου. Ως Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ανέδειξε το ενδιαφέρον για επενδύσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν. Η κυρία Κουντουρά, ως αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού, Ανάπτυξης και Οικονομίας, κατέδειξε το εύρος που υπάρχει στις επενδυτικές δυνατότητες και το τι προσφέρει η Ελλάδα. Και ο κύριος Ξηδάκης αναφέρθηκε ως Υπουργός Εξωτερικών στις διευκολύνσεις που η χώρα μας παρέχει προς τους Ρώσους και την θετικότητα που αντιμετωπίζει την χώρα και τους πολίτες της. Επίσης, ο επικεφαλής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τουρισμού της Ρωσίας, ο κ. Όλεγ Σαφόνοβ, αναφέρθηκε στις προοπτικές, τις θετικές προοπτικές που διαβλέπει από τη χώρα του για το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Να περάσουμε τώρα στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κ. Δημήτρη Τριφωνόπουλο. Πανεπιστημιοδιότητε, εξυπόδα δημιουργή, αξιότιμη κ. Σαφόνοβ, επικεφαλή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τουρισμού της Ρωσίας, αξιότιμοι περιφερειάρχες, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, γραμματείς συνάδελφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ ως Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην όμορφη Ελλάδα, στην όμορφη χώρα μας και εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στις εργασίες του σημερινού φόρου, του διμερούς φόρου, το οποίο με την πεποίθηση και την ελπίδα θα αποτελέσει εξελικτικά ένα σημαντικό θεσμό συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας ή της Ρωσίας και της Ελλάδας, μεταξύ μια γέφυρα πολιτισμικής και τουριστικής δυναμικής
που θα ενώνει και θα διαμορφώνει γόνιμες επικοδομητικές συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών. Σημειώνω μάλιστα ότι το συγκεκριμένο φόρο συμφωνήθηκε στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης ΜΜΗΤ, ένα αποτέλεσμα του ταξιδιού που ανέφερε ως ευρεσίνας ο κ. Βερνισσό, στη συνάντηση που έγινε μεταξύ της Υπουργού, του κ. Σαββόνος και των συνεργατών παρουσίας του ΕΟΤ, και ευχαριστούμε πραγματικά ιδιαιτέρως τον κ. Σαββόνος για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του και τη σύμφωνη γνώμη του για να είμαστε όλοι σήμερα εδώ στο μαγευτικό Λαγωνίες Ριζόρτ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Για την Ελλάδα είναι γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί την αναπτυξιακή αυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας. Σε μια μάλιστα χρονική περίοδο, κατά την οποία η χώρα και όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της προσβλέπουν σε ανάπτυξη των οικονομιών, των οικονομικών εισρωών και στην επανεκκίνηση της οικονομικού μας συστήματος. Μέσα σε συνθήκες βαθιάς και πολιτιστικής κρίσης, απεδείχθη ότι η Ελλάδα ως μισθός προορισμός είναι ένα παγκόσμιο και παγκόσμιο πράγμα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Δεδομένου ότι τα ποσοστά των τουρισμών συνεισφέρουν σε ποσοστό 20% σχεδόν στο αγαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Η παραδοχή αυτή μεταφράζεται σε τεράστια ευθύνη αλλά και ευκαιρία για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία, τις αμυγός τουριστικές επιχειρήσεις, τις πληρωματικές υπηρεσίες και το κυριότερο τις τοπικές κοινωνίες. Τόσο αυτές που θεωρείται ότι είναι ανεπτυγμένες τουριστικά, όσο και τις υπόλοιπες που καταβάλουν συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξή τους σε όριμο τουριστικό προορισμό. Έχει δε αποδειχθεί ότι η οικονομική συγκύρια δεν επηρέασε την τουριστική κίνηση μας στην Ελλάδα. Το 2015 ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έγινε μια χρονιά ρεκόρ, την οποία γιορτάσαμε όλοι, και τόσο σε αύξηση εσόδων, που ρίχνουν περίπου στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπαν και οι προορισμένες, όσο και σε αύξηση των αφήξεων σε περίπου 26 εκατομμύρια τουρίστες. Και πάμε για ακόμα μεγαλύτερα ρεκόρ. Για το 2016, ο πύλης τοποθετείται ακόμα ψηλότερο από το αρμόδιο Υπουργείο και Υπουργό και τον ΕΟΤ. Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί όχι μόνο η προσέγγιση περισσότερων τουριστών σε αιτήσια βάση, αλλά κυρίως η στόχευση συγκεκριμένων κοινών από την παγκόσμια αγορά που έχουν τη δυναμική να εξελίξουν και να απολαύσουν τη μοναδική τουριστική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα γνωστή και αναγνωρίσιμη στη διεθνή τουριστική αγορά για τον ισχυωτικό της πλούτο, το παραθαλάσσιο μέτωπό της και γι' αυτό επιλέγει κάθε χρόνο συστηματικά από τουρίστες από όλες τις κοινότητες. Όλοι οι διεθνείς κοινότητες και οι επισκέπτες μας έχουν καταχωρήσει ως ένα από τους πιο σημαντικούς θαλάσσιους και ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα όμως, πέρα από αυτό, έχει να προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες στον επισκέπτη που διώκει αυθεντικές εμπειρίες, έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αναζητά να ανακαλύψει σπάνια στοιχεία για να εμπλουτίσει τις διακοπές και τα ταξίδια του και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Και όλα αυτά σε ένα ειρηνικό, φιλικό, αυθεντικό περιβάλλον, με εξαιρετικό κλίμα, εμπλουτισμένο με χρώματα, με γεύσεις, με δραστηριότητες που ενσωματώνουν έθιμα και ιερές παραδόσεις σε μια σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζοντας τη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης του ευωτεύοντας του υπουργείου μας, ο ΕΟΤ έχει την ιερή αποστολή να προχωρήσει στη δυναμική πρόθεση και προβολή του ελληνικού τουρισμού σε όλο τον κόσμο για την ενδεδειγμένη ανάπτυξη των τουριστικών χώρων της χώρας, την παρακολούθηση των τάσεων της διεθνούς αγοράς και την περαιτέρω πρόθεση του συγκεκριμένου πλεονεκτήματος της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Βάσει των παραπάνω, συνθέτουμε σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες προκειμένου να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στην τουριστική μας προσφορά και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή, δομημένη σε ανθρώπινη κλίμακα. Εδώ το μέτρο ήταν, είναι και θα παραμείνει πάντα ο άνθρωπος.
Και σε αυτό έγινε η κοινωνικότητά μας. Αυτό το προνόμιο στοχεύουμε να το διατηρήσουμε και για τις επόμενες γενιές, επενδύοντας σε σημαντικές μορφές τουρισμού, στην ίδια τουριστική ανάπτυξη, στην παροχή υπηρεσιών πολυτελείας, συνδυασμένος πάντα με την ελληνική απλότητα και τον δωρικό τρόπο που συντάσσεται πλήρως με το περιβάλλον και τους προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτού, η Ρωσία ως τουριστική αγορά αποτελεί για τον ελληνικό τουρισμό στρατηγική προτεραιότητα αλλά και συνεχή πρόκληση για ολοένα και αυξανόμενη διήθηση στη μοναδική αγορά της Ρωσίας. Ο ελληνικός οργανισμός τουρισμού επενδύει με συνέπεια και συνέχεια στην αγορά αυτή, η οποία προσφέρει τεράστιες περαιτέρω δυνατότητες για συνεργασία σε πολλούς συμπληρωματικούς τομείς του τουρισμού. Η ιστορική και θρησκευτική δεσμοί που μας ενώνουν επί και αιώνες έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο εθνών, αλλά υπάρχουν και πολλές ακόμα πτυχές που η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει και να αναδείξει προς την αγορά της Ρωσίας, άγνωστες μέχρι σήμερα στο ρωσικό κοινό. Στο σημερινό φόρουμ, στο οποίο ελπίζω να είναι το πρώτο από πολλές συναντήσεις εργασίας που θα ακολουθήσουν, θα θέσουμε τα θεμέλια των αρχικών σημείων του αναθεωρημένου πλαισίου τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η αγορά της Ρωσίας, όπως είπα, είναι για εμάς στρατηγική επιλογή, όπου πολλές σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις μαζί με τον ΕΟΤ έχουν επενδύσει συστηματικά επί σειρά ετών για να επιτύχουν τα σημερινά αποτελέσματα. Ειδικά φέτος που γιορτάζουμε το έτος φιλίας Ελλάδας-Ρωσίας ή Ρωσίας-Ελλάδας, όπου μέσα από εκδηλώσεις και ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα προώθησης μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη σχέση μας με τη Ρωσία, θα έχουμε, πιστεύω, και θα γιορτάσουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ειδικά μάλιστα μετά τα νέα, τα χαρμόσυνα που ακούσαμε πριν λίγο από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό για το θέμα των θεωρήσεων της βίζας, νομίζω ότι νιώθουμε ακόμα καλύτερα ότι τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά τη φετινή χρονιά για το προσδοκόμενο της αφήξης από την Ρωσία. Εμείς τον ΕΟΤ πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μια μοναδική χώρα, όπως και όλοι οι Ελλήνες. Ένας αυθεντικός προορισμός, ένα ανοιχτό μουσείο το οποίο λειτουργεί στο ωραιότερο φυσικό περιβάλλον, τουλάχιστον αυτή τη πλευρά του κόσμου, για να είμαστε και λίγο πιο. Λιγότερο εθεροβάμενοι. Αυτή είναι η εικόνα που προωθούμε στις αγορές, τόσο για την γνωστή, όσο και για την γενικότερη γνωστή Ελλάδα, και υπασχίζουμε πραγματικά να αναδείξουμε την Ελλάδα στο σύνεργό τη πέραν των πολύ γνωστών προορισμών. Σε αυτό, μέσα από επιλεγμένα press tips και fan trips, όπως τα ονομάζουμε, μεταφέρουμε εικόνες αυτής της υπέροχης χώρας σε παραδοσιακές αλλά και νέες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό η πρωταγωνιστική για μας αγορά της Ρωσίας. Ως αποτέλεσμα, λάβαμε πολλαπλά θετικά μηνύματα από τη ρωσική αγορά κατά την επίσκεψή μας εκεί και τις πολλαπλές επαφές που είχαμε με τους ανώτατους κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και μεγάλους προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της τουριστικής έκθεσης των προηγούμενων μάρτων. Βασικός στόχος επικοινωνιακής μας πολιτικής και στρατηγικής στον ΕΟΤ είναι η ενίσχυση της θετικής εικόνας της Ελλάδας στη Ρωσία, η ανάπτυξη των πτυχών της Ελλάδας που σήμερα είναι λιγότερο γνωστές στο ρωσικό κοινό, αλλά ενδιαφέρουν και προσφέρουν περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας και αξιοποίησης και από τις δύο πλευρές. Σύγχρονες και πολυδιάστατες μορφές τουρισμού, όπως ο τουρισμός κουλτούρας, θρησκευτικός, εκπαιδευτικός τουρισμός, ο τουρισμός για νέους, η γαστρονομία, το γιότινγκ και πολλά άλλα. Και του τουρισμού τα οποία αναπτύσσουμε σιγά σιγά και συστηματικά στη χώρα μας. Προβάλλουμε στο ρωσικό κοινό μια Ελλάδα που παρά την κρίση βιώνει έντονα αυτή τη στιγμή, δημιουργεί, παράγει και κάνει σχέδια για το μέλλον. Παράλληλα, εξελίσσουμε στρατηγική συνεργασία με σύγχρονα ρωσικά μέσα προβολή και επικοινωνία, διοργανώνοντας στοχευμένες κυρίως digital campaigns, ενισχύοντας τη συμμετοχή μας σε πολύ γνωστά ρωσικά μέσα διαδικτυακά κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει και οργανώνουμε ειδικές ρωσικές δημοσιογραφικές αποστολές εξοικείωσης στις ελληνικές περιφέρειες και προβάλλουμε μια συνολική εικόνα της Ελλάδας, όχι μόνο της ιδιωτικής που ξέρουμε καλά μέχρι σήμερα ή της παραθαλάσσιας, αλλά και μνημείων που μπορεί να υπήρξαν μέχρι σήμερα. Ήδη οι Ρώσοι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στη χώρα μας ξεναγήθηκαν στην Αθήνα, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, πέραν λοιπόν της γνωστής Ελλάδας και σε λιγότερο γνωστές περιφέρειες, τουριστικά εννοώ,
και γύρισαν στην πατρίδα τους με τις καλύτερες μελλοντικές τους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδεχτεί στα σταθερή αξία της ελληνικής οικονομίας. Μέσα στο ρευστό διεθνές οικονομικό περιβάλλον, προέχουν, όπως προαναφέρθηκε, η προσέλκυση εμπόριων και ξένων επενδύσεων και είναι βέβαιο ότι αυτές θα απογειώσουν τον ελληνικό τουρισμό και θα συμβάνουν στην κατάθεσή του σε ακόμα υψηλότερες θέσεις της διεθνής κατάταξης στα επόμενα χρόνια. Αυτό τουλάχιστον εγγυώνει ότι 26 εκατομμύρια τουρίστες που επιστρέφθηκαν τη χώρα μας στην περσινή χρονιά και ακόμα περισσότερα στα χρόνια, στη χρονιά που θα διανύσουμε, θέλω να ελπίζω και φέτος. Το ίδιο και υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης για τον τουρίστα που επιλέγει την Ελλάδα εγγυώνται και τα 11 εκατομμύρια όμως Έλληνες, που υπόσχονται ζεστή φιλοξενία και ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους εργαζόμενους, τους Έλληνες και συνανθρώπους που πραγματικά δίνουν εξαιρετικές υπηρεσίες κάτω από όλα τα. Κατά πολλές συνθήκες και όλες τις πιέσεις που μπορεί να δέχονται, δίνοντας το καλύτερο εαυτό μας κάθε χρονιά, και αυτό αποδεικνύει βεβαίως ότι ο τουρισμός είναι πλέον στο DNA του Έλληνα επιχειρηματία του τουρισμού. Έλληνες και Ρώσοι μοιραζόμαστε πολυετείς ιστορικούς δεσμούς και αξίες που μας ενώνουν και μας προσδιορίζουν, και αυτό αποτελεί οπωσδήποτε ένα εξαιρετικό υπόβαθρο για την επιτυχία του εγχειρήματός μας. Και είμαι βέβαιος ότι το φόρουμ αυτό θα μας δώσει το έναυσμα να εξελίξουμε, να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας και να διαδηλώσουμε νέες ιδέες συνεργασίας, τουριστικής δυναμικής, πάντα προς όφελος των δύο χωρών. Θέλω να σημειώσω την ιδιαίτερη αξία του σημερινού φόρουμ και στην ενέργεια συναντήσεων B2B μεταξύ των εταιριών, τουριστικών εταιριών του κλάδου, των κλάδων μάλλον, της μεταξύ ελληνικής και ρωσικής πλευράς, ρωσικής και ελληνικής πλευράς, στο workshop που θα λάβει χώρα σήμερα το απόγευμα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας και να ευχηθώ μια καλή, μια εξαιρετική τουριστική σεζόν για το 2016. Να είστε καλά. Καλέσω τώρα τον κύριο Γιώργο Τζιάλα, τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, να έρθει στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, με μισή ώρα καθυστέρηση πριν το διάλειμμα, είναι δύσκολη αυτό το που έχω. Πρέπει σε 5 λεπτά, θα είμαι πολύ σύντομο, να σας αναπτύξω μερικά βασικά σημεία για την τουριστική πολιτική μας για την ανάπτυξη των εναλλακτικών θεματικών μορφών τουρισμού. Οι υπουργοί προηγουμένως, ο κ. Γενικός Γραμματέας, ανέφεραν για την συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ. Ανέφερα για τις θέσεις εργασίας, τις έμεσες και άμεσες τις οποίες προσφέρει ο τουρισμός στη χώρα. Ανέφερα για το ΕΠΟ, το οποίο επετέλεξε πέρυσι σε δύσκολες συνθήκες στη χώρα και έτσι απεδείχθη ότι ο τουρισμός έπρακτα αποτελεί όχι μόνο ένα βασικό στοιχειοδάτη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και πλέον ανάπτυξη και κοινωνικής συνοχής. Θα σταθώ σε δύο σημεία κύρια της βασικής τουριστικής πολιτικής. Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη συνέπεια του τουρισμού με άλλους κράτους της κοινωνικής δραστηριότητας. Μια από τις βασικότερες στρατηγικές μας στο Υπουργείο και εργαζόμαστε σκληρά γι' αυτό, είναι η επιμήκυνση λοιπόν της τουριστικής περιόδου με στόχο τουρισμό για όλους 12 μήνες το χρόνο. Αν μου επιτρέπετε να ευχαριστώ και το σλόγγαν παρουσίαση στη συνέχεια από τον πρόεδρο της ΧΑΤΑ, 12 μήνες το χρόνο. Η βασικότερη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο της θάλασσα, στο οποίο βασίστηκε, όπως όλοι γνωρίζετε, κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Το Υπουργείο δεν επιθυμεί όμως μόνο την ανάπτυξη του τουρισμού με αποκλειστικά με οικονομικούς όρους, αλλά τη βιώσιμη ανάπτυξή του προϋποθέτει και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης στην τουριστική πολιτική. Με άλλα λόγια, την ανάπτυξη τουριστικής βιομηχανίας, την οποία χαρακτηρίζουν κώδικες σεβασμού του περιβάλλοντος, αλλά και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και πολιτισμικών και των τοπικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. Για την ανάπτυξη λοιπόν του τουριστικού ρεύματος που απλώνεται σε όλες τις περιοχές της χώρας 365 μέρες το χρόνο. Ο θεματικός τουρισμός είναι ο τουρισμός που στην ιδανική περίπτωση ισοκαταλέγει τους τουρίστες και το σύνολο της τουριστικής δραστηριότητας σε όλους τους μήνες του έτους, αμπλύνοντας έτσι και το πρόβλημα της τουριστικής εμπορευματικότητας. Ο εναλλακτικός τουρισμός, ο
θεματικός τουρισμός, προσδιορίζεται από εκείνες τις μορφές τουρισμού οι οποίες συνδέονται με κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες που επιτρέπουν τόσο στους οικοδεσπότες όσο και στους φιλοξενούμενους να υφίστανται όλες τις θετικές αλληλεπιδράσεις και να μοιράζουν εμπειρίες. Είναι ο τουρισμός που δεν καταστρέφει το περιβάλλον, δεν επιφέρει αρνητικές περιπτώσεις και επιπτώσεις που προκαλεί ο βασικός τουρισμός, προέρχεται και οργανώνεται από τις τοπικές κοινωνίες, τον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς φορείς. Ο τρόπος ανάπτυξης έχει αφενός λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις, κοινωνικές και πολιτιστικές, και αφετέρου ευνοϊκή αποδοχή από τον τοπικό πληθυσμό. Η χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναπτύξει περαιτέρω ειδικές θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο γεωματικός, ο ιατρικός, ο θρησκευτικός, ο σκηνοματικός, ο πολιτιστικός, ο αποκλεισμός, ο νεοτουρισμός και ένα σωρό άλλες θεματικές μορφές τουρισμού που στηρίζουμε και προσπαθούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή την περίοδο. Θα σταθώ σε δύο-τρεις από αυτές τις μορφές τουρισμού, ξεκινώντας από τον γεωματικό τουρισμό. Στη χώρα μας, όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχουν διάσπαρτες βεβαίως γεωματικές πηγές, ο αριθμός των οποίων ξεπερνάει τις 600. Τουλάχιστον 90 έχουν ήδη αναγνωριστεί ή βρίσκονται σε στάδιο αναγνώρισης μέσα στο επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ένας κατοξιωμένος τουριστικός προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά μπορεί παράλληλα, εκταλεφόμενη την παράδοση στον χώρο της εργοθεραπείας, να ευρεωθεί και ως ένας προορισμός ιαματικού τουρισμού. Και σε αυτό δουλεύουμε στο Υπουργείο με στόχο την ανάπτυξη και εδραίωση της χώρας ως ένα κέντρο παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κέντρο ιαματικού τουρισμού. Οι περισσότερες πηγές συνδυάζουν βουνό, θάλασσα και θερμό κλίμα. Αυτό αποτελεί ιδανικό προνόμιο με πολλά περιθώρια αξιοποίησης και ανάπτυξης σε αξιολογικά τουριστικά κέντρα υγείας για τουρισμό μακράς παραμονής για όλες τις ηλικίες. Είναι ένας τουρισμός που ενδιαφέρει και τους φιλοξενούμενους και τους επισκέπτες από τη Ρωσία και σε αυτό προσπαθούμε να αναπτύξουμε και να εδραιώσουμε τη χώρα στον τομέα αυτό. Ήδη στο Υπουργείο έχουμε επαναλειτουργήσει την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Υπηρετών. Ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία αδειοδότησης, της τοποθέτησης και αδειοδότησης περισσότερων ιαματικών πηγών στη χώρα και της ειδικοποίησης του θεσμικού πλαισίου για το σκοπό αυτό. Μπορώ να μιλήσω επίσης για τον ιατρικό τουρισμό, μια προτεραιότητα του Υπουργείου που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές κινήσεις από τον ιατρικό τομέα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών και συνεργασιών. Σε συνεργασία με τα στρατόδια Υπουργεία, εργαζόμαστε την αναβάθμιση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που θα ανοίξει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης, στοχεύουμε σε χώρες που ιδιωτικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αγορές προέλευση από τον τουρισμό, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία φυσικά, η Αίγυπτος, οι χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και ανατολικές χώρες από την Ανατολική Ευρώπη που περιφράζουν αυξημένο ενδιαφέρον. Για το θρησκευτικό προσκυνηματικό τουρισμό, νομίζω δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια. Η χώρα μας έχει πλούτο θρησκευτικό, προσκυνηματικό σε διάφορους τομείς της χώρας, καθεδρικούς ναούς και εκκλησία, βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες. Τα μνημεία αυτά συνιστούν δύο από τους βασικότερους πόλους έλευσης των θρησκευτικών τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας. Και ειδικότερα φυσικά και τους επισκέπτες φίλους μας από τη Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια ο θρησκευτικός τουρισμός γνωρίζει μια αξιοσημή διάθεση σε πολλές χώρες που διαθέτουν τις προϋποθέσεις σαν και αυτές που διαθέτει και η Ελλάδα. Η χώρα μας διαθέτει πάνω από 250 τόπους ιδιαίτερου θρησκευτικού ενδιαφέροντος και μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες για τον σκοπό αυτό από διάφορες χώρες. Συνεργαζόμαστε στενά με την Εκκλησία της Ελλάδος, με τις Μητροπόλεις του Οικονομικού Πατριαρχείου και των Δωδεκανήσων και με την Εκκλησία της Κρήτης. Προχωρήσαμε στη δημιουργία ομάδας εργασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού και είμαστε σε πολύ συνεχή συνεργασία με το Γραφείο. Ευχαριστώ πολύ τον Παντσόλου για το που βρίσκεται σήμερα μαζί μα, το Γραφείο Θρησκευτικού Τουρισμού τη Εκκλησία Ελλάδος. Δεν θα σα κουράσω με άλλε μορφέ συστηματικέ τουρισμού. Ορειβατικό, χιονοδρομικό, αθλητικό. Έχουμε δρομονήσει και έχουμε επικοινωνήσει το θρησκευτικό πλαίσιο, δίνοντα χρονίζοντα θέματα λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να καθορίσουμε τις τεχνικές, λειτουργικές και ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των αγροτουριστικών επιχειρήσεων, κάτι το οποίο υπάρχει μέχρι με τις αγοράς τα τελευταία χρόνια. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας για θέματα σχολικού και μαθητικού τουρισμού, που επίσης γνωρίζουμε ότι είναι θέμα ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες και τους φίλους μας από τη Ρωσία. Πριν κλείσω, θα πρέπει
να μιλήσω και εγώ για την Γενική Γραμματεία τη οποία γνωρίσαμε και η οποία είναι υπεύθυνη για έργα σχεδιαστικά του ΕΣΠΑ, τα οποία έκλεισαν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο με ποσοστό απόδοση που αγγίζει το 100%, αλλά και για τα νέα έργα τα οποία σχεδιάζουμε. Στα έργα αυτά τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, βεβαίως είναι η βασική προτεραιότητα η τεχνική συμμετοχή του περιόδου και η στήριξη και η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και η υποστήριξη και η δημιουργία εγκαταστάσεων ειδική τουριστική υποδομή και βεβαίως η προώθηση τη επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη εργάστηκε στο Υπουργείο για πρώτη φορά να συμμετέχει ως εταίρο σε εταιρικά σχήματα με άλλους φορείς τουρισμού, επιμελητήρια και τοπική αυτοδιοίκηση από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για την υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για συναλλαγικά προγράμματα και άλλα, για έργα που αφορούν ειδικά στη δημιουργία δικτύων και υποδομών που αφορούν θεματικές μορφές τουρισμού, καταρτικά πάρκα, προώθηση των μορφών τουρισμού, όπως ο διαδρομικός, ο γεωματικός, ο αγροτουρισμός, δράση εξοικονόμησης ενέργειας σε μικρά τουριστικά καταλήματα και στήριξη μικρών τουριστικών επιχειρήσεων. Οι θεματικές μορφές τουρισμού, κυρίες και κύριοι, βασίζονται στην τοπική ιδιωτική πρωτοβουλία. Το Υπουργείο οφείλει και το κάνει, πιστεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις που θα ανοίξουν τον δρόμο στους ιδιώτες να δραστηριοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι καταρχάς ένα ξεκάθαρο και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο και κατά δεύτερον να προβάλλουμε αυτές τις δυνατότητες στους δημητικούς επισκέπτες, ώστε σταδιακά η Ελλάδα να γίνει ένας προορισμός που στη συνήθεια των ανθρώπων και των τουριστών δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά μια επιλογή ταξιδιού που προσφέρει ποικίλες, αυθεντικές εμπειρίες σε όλα τα επίπεδα και όλες τις εποχές. Ο τουρισμός θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη στη χώρα, ιδιαίτερα στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στόχο να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα φέτος και τις επόμενες χρονιές και είμαστε αισιόδοξοι για το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εργασίες του Υπουργείου.